Λαοθάλασσα στο πρώτο νεκροταφείο για το αντίο στο Δημήτρη Μητροπάνο. Αποδοκιμασίες κατά τη συζύγου του Άκη στα δικαστήρια. Βολές Βενιζέλου κατά Παπανδρέου και την Κυριακή θέση Σαμαρά για την οικονομία. Χάσαμε το 30% του μισθού μας μέσα σε 4 χρόνια. Σε Βραγωαμπέλη ήταν η Εθνική Πινακοθήκη, πολύ αποκαλυπτική έκθεση. Και εποχή Βαλβέρδε τέλος για τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, τότε την ώρα έχει κηρύξει μια στάση εργασίας η ΕΣΥΕΑ. Αυτή που μεταδίδεται. Και βρίσκομαι εδώ γιατί διαφωνώ ριζικά και θέλω να το πω με την στάση αυτή. Η στάση αυτή κηρύχθηκε για να μην βγει στον αέρα αυτό εδώ το δελτίο. Κηρύχθηκε ως συμπαράσταση στην απεργία των τεχνικών μελών της ΕΤΙΤΑ. Μόνο που οι τεχνικοί που δουλεύουν στο ΣΚΑΙ δεν είναι μέλη αυτού του σωματείου. Δεν έχουν γίνει μέλη του σωματείου της ΕΤΙΤΑ. Και επιπλέον, εδώ στο ΣΚΑΙ, οι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει μια ετήσια σύμβαση ειρήνης, εργασιακής ειρήνης με την ιδιοκτησία. Πρόκειται λοιπόν για μια παράλογη απεργία, πρόκειται για μια παράλογη κινητοποίηση, τέτοια σαν κάποιες που έστειλαν και δημιούργησαν μέρος του προβλήματος που βιώνουμε σήμερα. Γι' αυτό και αυτή η εκπομπή από μένα θα μεταδοθεί κανονικά.